Πήρα ένα έτσι μήνυμα από τη Μητρόπολη, όπου μου λένε ότι είμαι στη διαθεσιμότητα της Μητροπόλεως από εδώ και στο εξής, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα ανήκω στον Άγιο Θανάσιο, αλλά θα μπορώ να καλύπτω διάφορες ανάγκες οι οποίες θα παρουσιάζονται κάποια κενά, ας το πούμε έτσι, κάθε Κυριακή. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτό, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να σχολιαστούν. Το γεγονός είναι ότι κάποιοι βέβαια δεν θέλουν να ακούν τη φωνή μας, αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια όμως βλέπετε ότι εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή δεν είναι ένας απλός άμβονας όπου λέμε, ας πούμε, το Λόγο του Θεού, αλλά είναι και μια ενημερωτική εκπομπή. Προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για γεγονότα, αλλά και για πράγματα τα οποία μας αφορούν από πάσης απόψεως και για ιατρικά θέματα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να βγάλουμε ένα φιρμάνι και να πούμε ότι κλείνουμε το στόμα ενός ανθρώπου, ο οποίος σε τελική ανάλυση, εγώ μιλάω και σαν γιατρός, έτσι, και μιλάω και σαν πνευματικός. Τώρα, αν θέλετε να μιλάω σαν κυρίως σαν γιατρός και δευτερευόντως σαν πνευματικός, ή αν θέλετε σαν κυρίως σαν κληρικός και δευτερευόντως σαν γιατρός, διαλέξτε και πάρετε. Είναι δικό σας θέμα. Απευθύνουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν τους αρέσει πολύ ο λόγος μας. Τι να κάνουμε όμως. Η δημοκρατία αυτό έχει. Υπάρχει μια ελευθερία στην φωνή των ανθρώπων. Το σύνταγμα μας κατοχυρώνει, αλλά και ο λόγος του Θεού μας κατοχυρώνει. Έτσι. Διότι το να θέλουμε να θυμώσουμε τους άλλους, επειδή ενδεχομένως να δείξουμε δηλαδή ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Ας ο καθένας να πει την άποψή του, ακόμα και στο θέμα των εκκλησιαστικών θεμάτων, και ας ο κόσμος ας καταλάβει, ας γνωρίσει την αλήθεια και ας διακρίνει τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, τι είναι αυτό το οποίο μας συμφέρει. Έτσι. Και θυμάστε, είχα πει σε μια άλλη εκπομπή ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην ηγεσία της Εκκλησίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Δεν υπάρχει εδώ, ας το πούμε έτσι, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Βέβαια θα μου πείτε, αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά και από την άποψη, ας πούμε, της πολιτείας, δυστυχώς καταπατούνται οι νόμοι, καταπατείται το Σύνταγμα, καταπατείται και ο καταστατικός κατά της Εκκλησίας, όπως είχαμε πει και μια φορά, θυμάστε. Όμως κανένας δεν είναι υπεράνω των πάντων. Και είχα πει σε μια άλλη εκπομπή και εντάξει, τώρα δεν θέλω πολύ να το τραβήξω το θέμα αυτό, ότι το ότι μερικοί κάνουν κατάχρηση εξουσίας, αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμερακ εναντίον τους. Και μετά από αυτό, θα μου πείτε μετά από αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι συμπτωματικά βέβαια έγινε, είδατε τι έγινε με το γεγονός αυτό, το πρωτοφανές γεγονός, το οποίο έγινε μέσα στη Σύνοδο, τη στιγμή, ας πούμε, της προσπάθειας απονομής δικαιοσύνης. Δεν ασχολούμαι εγώ τώρα φυσικά ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να ρίξει ένα καυστικό υγρό κτλ. Εννοείται ότι είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ναι, αλλά όμως είναι ένα περιστατικό το οποίο ο Θεός το επέτρεψε. Αυτή είναι η διαφορά. Αναρωτήθηκε κανείς, άραγε αυτό τι μήνυμα δίδει στην ηγεσία της Εκκλησίας. Τι μήνυμα δίδει. Απλώς να εντείνουμε τα μέτρα ασφαλείας ή μήπως υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα στην απονομή της δικαιοσύνης. Διότι αυτό έγινε στο σώμα το οποίο απονέμει τη δικαιοσύνη και μάλιστα σε μία μέρα που αν δεν κάνω λάθος, το περιμέναμε, σχηματιζόταν ο φάκελος εναντίον του Μητροπολίτου Κυθύρων. Δεν ξέρω, τυχαίο. Τυχαίο. Λοιπόν, ας τα λάβουν οι υπόψη τους αυτοί οι οποίοι θα πεις τι θες να πεις με αυτό. Θέλω να πω με διαφορετικά λόγια και πιο απλά, γιατί δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου, το εξής. Ότι υπάρχει Θεός. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει Θεός. Και τι σημαίνει υπάρχει Θεός. Θεός δεν υπάρχει μόνο για τη Δευτέρα Παρουσία όπως νομίζουν μερικοί. Έτσι νομίζουν μερικοί χριστιανοί, νομίζουν ότι υπάρχει ο Θεός για τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι. Θεός είναι παρόν σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε φάση της ζωής μας. Και μακάρι ο καθένας μας να το εισπράττει αυτό με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Θεός μπορεί μερικές φορές να μας αφήνει, αλλά κάποια στιγμή λέει, μέχρι εδώ. Ως εδώ
και μη παρέκει. Αυτό εννοώ ότι υπάρχει Θεός. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι, και φυσικά ευτυχώς ο Θεός παρεμβαίνει στη ζωή μας. Ευτυχώς παρεμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί εάν δεν παρενέβαινε στη ζωή μας, τότε αλλημονόμαστε τα χρωστούμενά μας, τα οποία θα είχαμε να απολογηθούμε μία μέρα εκείνη την ημέρα και τι θα είχαμε να πούμε. Ενώ βάζοντάς μας ενώπιον των ευθυνών μας, εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή, μας βοηθάει να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα, να μετανοήσουμε για ορισμένα πράγματα, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, αδερφοί και πατέρες, στόμεν καλώς. Αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε με τα καυστικά υγρά, δεν ξέρω εγώ, πραγματικά συγκλονίστηκα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, στα παγκόσμια χρονικά. Διότι άλλο πράγμα να έχει κάτι εναντίον σου κάποιο και να έρθει, ας πούμε, να σε στοχοποιήσει κτλ. Και άλλο να ρίξει, ας το πούμε, σε αυτό το πράγμα εναντίον ολόκληρης επιτροπής. Σαν να απειθυνόταν αυτό σε ολόκληρη τη σύνοδο. Είδατε τι έγινε. Γεμίσαν τα νοσοκομεία με αρχιερείς. Και με ένας-δύο δικηγόροι που ήταν και ένας από το προσωπικό ασφαλείας κτλ. Θα το πάρουν το μήνυμα αυτοί που είναι να το πάρουν. Θα το πάρουν το μήνυμα αυτοί που είναι να το πάρουν. Μακάρι να το πάρουν. Έτσι. Κανείς δεν είναι υπεράνω. Και κανείς δεν μπορεί να λέει αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες λειτουργίας της Εκκλησίας. Και να μην με τη συμπεριφορά μας, γιατί έρχονται πολλοί και λένε, θυμάστε, είδατε την προηγούμενη φορά, στο πούμε έτσι, και είδα και σε άλλα μέσα που ασχοληθήκαν με το θέμα αυτό, και χαίρομαι, και κάποιοι από εσάς μάλιστα μου είπαν ότι ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η προηγούμενη. Νομίζω το 63 ή το 62. Όχι, ναι, νομίζω το προηγούμενο, γιατί που είχαμε μιλήσει για την υπακοή με τους... Το 62 ήταν, ναι, εντάξει. Το 62, που αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό, όπου πρέπει να δούμε πού κάνουμε υπακοή και πότε κάνουμε υπακοή. Και πότε δεν κάνουμε υπακοή. Και κάνουμε υπακοή, βέβαια, στην Εκκλησία. Όταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα παραβαίνεται, όταν παραβαίνονται οι νόμοι και οι κανονισμοί της Εκκλησίας, τότε φυσικά το να κάνουμε υπακοή στην ανυπακοή, μπαίνουμε και εμείς στην ανυπακοή. Δεν μπαίνουμε στην υπακοή. Εξυπακούεται. Δεν είμαστε άλογα πρόβατα. Είναι λογική η πείμνη του Χριστού. Και λογική με την έννοια ότι γνωρίζουμε που πατούμε και γνωρίζουμε το τι πιστεύουμε.